Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο των Island Escapers. Αυτή τη φορά θα κάνουμε ένα διαφορετικό vlog και θα εξερευνήσουμε την Κύπρο. Σε αυτό λοιπόν το βίντεο θα κάνουμε 4 διαφορετικές εξορμήσεις με την αγαπημένη μας Φουτούρο, τις οποίες πρέπει και εσείς οπωσδήποτε να εντάξετε στο καλοκαιρινό σας πρόγραμμα. Πάμε? Πάμε. Έτοιμοι. Επιτέλους, φτάσαμε. Βρισκόμαστε στη Μούτσι της Σωτήρας, αλλιώς γνωστή και ως τα χαλάσματα της Ρίγαινας. Η Ρίγαινα ουσιαστικά ήταν αυτή η περιοχή εδώ που βλέπετε, η Βραχώδης. Ουσιαστικά υπήρχε εδώ ένα μοναστήρι, πλέον υπάρχουν ελάχιστα χαλάσματα από αυτό το μοναστήρι, το οποίο είχε χτιστεί παλαιότερα στη Βυζαντινή περίοδο. Και ο λόγος που διαλέξανε αυτό το σημείο είναι για να ζουν οι ερημίτες εδώ και να έχουν την ησυχία τους και επίσης για να μην τους βρίσκουν οι πειρατές από τη θάλασσα. Απλά δείτε τι θέα σας προσφέρει αυτό το μέρος. Κάτω στο βάθος μπορείτε να δείτε και το περίφημο Blue Lagoon, το οποίο θα επισκεφθούμε και στη συνέχεια. Άρα, επόμενη στάση για σήμερα είναι το Blue Lagoon. Μετά από 20 λεπτά έντονων ταρακουνήσεων, φτάσαμε επιτέλους στο πανεμόρφο Blue Lagoon. Το Blue Lagoon για μένα είναι από τις πιο όμορφες παραλίες που υπάρχουν στην Κύπρο και αξίζει με ταχύ για να έρθετε εδώ. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να έρθετε εδώ. Ο ένας τρόπος είναι με ολοήμερη εκδρομή με τη βάρκα, με το πλοίο όπως θέλετε. Κάποια προσφέρουν και φαγητό. Η άλλη επιλογή είναι με μπάκι ή με τετράτροχη, όπως έχουμε έρθει εμείς δηλαδή. Και η τρίτη επιλογή είναι να κάνετε ένα hiking, αλλά εάν επιλέξετε αυτή την επιλογή, καλά είναι να ξεκινήσετε νωρίς-νωρίς, διότι μετά ο ήλιος δυναμώνει αρκετά και δεν θα είναι και πολύ ευχάριστη εμπειρία. Προσευχηθείτε για εμάς, η Στεφάνη θα οδηγήσει. Προσεύχομαι και εγώ. Oh dear Jesus Christ. Μόλις έχουμε φτάσει στο Πισούρι, λίγο πιο κάτω από το ξενοδοχείο Κολούμπια. Από ό,τι βλέπετε εδώ είναι η θάλασσα. Και η Στέφανη είχε τη φαϊνή ιδέα να πάμε στο Cape Aspro. Ουσιαστικά είναι ένα hiking trail το οποίο είχα βρει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Με ένα υπέροχο viewpoint, καταλήγει βασικά σε ένα υπέροχο viewpoint. Και ευελπιστώ πως εντός της επόμενης μίας ώρας θα έχουμε φτάσει στο viewpoint που πρέπει. Πάμε να δούμε τον προορισμό. Εμείς βρισκόμαστε τώρα κάπου εδώ και ο προορισμός μας, αν έχω καταλάβει σωστά, θα είναι κάπου εδώ, κάπου εδώ, κάπου δεν είμαι σε σίγουρος. Αυτή την ευθεία. Βασικά, να ακολουθήσει κανείς το συγκεκριμένο hike trail, θα καταλήξει στην πλατεία του Πισουριού. Εμείς δεν θα πάμε εκεί σήμερα, θα πάμε κάποια άλλη στιγμή. Κάπου εδώ. Μισά της διαδρομής. Όπως γνωρίζετε, οι δρόμοι πεζοπορίας έχουν διάφορα levels, από εύκολο προς δύσκολο. Αυτό θεωρώ ότι είναι σε κάποια φάση από μέτριο προς δύσκολο. Αλλά το καλό με εμάς είναι ότι έχουμε την αγαπημένη μας Φουτούρο, που στηρίζει και τα γόνατα μας, αλλά και εμάς, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Ας είναι καλά. Ό,τι πρέπει. Μέχρι εδώ ήταν για σήμερα. Μείνετε μαζί μας για να δείτε ποιο μαγικό σημείο θα εξερευνήσουμε αύριο.
βρισκόμαστε στο χωριό Καμπιά και συγκεκριμένα στο Φράγματα Μασού. Σήμερα αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ένα activity το οποίο θέλαμε να κάνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε έρθει κάτω στο Φράγμα. Ο υπεύθυνος μας έχει δώσει και τα σωσίβια. Μήπως και πάθει κάτι η Στέφανη. Και πιο συγκεκριμένα θα κάνουμε καγιάκ για να εξερευνήσουμε αυτό το πανέμορφο τοπίο. Διανύουμε αυτή τη στιγμή το Φράγματα Μασού. Διανύω. Ναι, εγώ είμαι λίγο διακοσμητική μέσα στο κάνω αυτή τη στιγμή. Έχω να πω ότι είναι πανέμορφη εμπειρία. Ναι, όταν σε παίρνει ο άλλος. Α, το Φράγματα Μασού έχει περίπου 2 χιλιόμετρα μήκος. Είναι καταπράσινο. Πολλοί κόσμος έρχεται εδώ και για ψάρεμα ή και για καγιάκ. Υπάρχουν δύο επιλογές. Μπορείς να πάρεις μόνο σου το καγιάκ ή να το απολαύσεις by yourself ή να βάλεις μπροστά τη Στέφανη, το ζευγάρι σου και να απολαύσετε και δύο την ίδια διαδρομή. Στέφανη, βασικά το απολαμβάνει εγώ. Καλώς είμαστε εκεί. Ξέρεις ότι οδηγάει, Στέφανη, όταν μέχρι και στο Φράγμα τρακάρει. Έλα, πάρ' τα αριστερά. Hello, sir. Έλα. Ναι, yeah, it's right. We are very heavy. Δώσε. Δώσε, Στέφανη. Thank you very much. Η διάσωση του βαν. Κάπου εδώ τελειώνουμε και τη σημερινή μας εμπειρία. Κάναμε καλή γυμναστική, δεν έχουμε κανένα παράπονο. Είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία, παιδιά. Στα 10 λεπτά νομίζω θα το βρείτε σίγουρα. Και θα πιαστείτε σίγουρα. Το καλό είναι ότι έχουμε πάντα μαζί μας την αγαπημένη μας Φουτούρο. Ευχαριστούμε τη Φουτούρο και για σήμερα. Που μας στηρίζει και εμάς και τις αρθρώσεις μας. Έτσι. Και που μαζί εξερευνούμε τους πιο ιδιαίτερους τόπους της Κύπρου. Μείνετε εδώ, μας μένει ακόμη μια εμπειρία η οποία θα είναι εδώ. Φτάσαμε αισίως στην τέταρτη και τελευταία μας εξόρμηση με την αγαπημένη μας Φουτούρο. Η φωνή μου δεν είναι στα καλύτερα της σήμερα. Ας ελπίσουμε ότι τα πόδια σου είναι σε καλύτερη κατάσταση γιατί είναι, είναι πάντα με τη Φουτούρο. Σήμερα είμαστε λοιπόν στην επαρχία Μοχώστου, όπου θα κάνουμε μια εξερεύνηση πολύ ιδιαίτερη με τα ποδήλατά μας και θα πάμε να δούμε πανέμορφες παραλίες τόσο και στον Πρωταρά όσο και στην Αγία Νάπη. Βρισκόμαστε στην τελευταία παραλία του Πρωταρά, η οποία είναι το Fig Tree Bay και πρέπει να κάνουμε λίγο γρήγορα και να πάμε Αγία Νάπα. Πόση ώρα λες να μας πάρει? Θέλω να ελπίζω ότι ένα 20 λεπτά θα μας πάρει με το ποδήλατο. Ωραία! Φύγαμε! Έχουμε φτάσει στον τελικό μας προορισμό που δεν είναι άλλος από το λεγόμενο Love Bridge εδώ στην Αγία Νάπα. Επιτέλους. Μας πήρε λιγάκι περισσότερο από ό,τι περιμέναμε. Εντάξει, σταματούσαμε και συνεχώς να βγάλουμε φωτογραφίες γιατί ο Πρωταράς και η Αγία Νάπα είναι πολύ φωτογραφικά μέρη. Στο παρατσάκι μας τα παιδιά. Οπότε μας αν θέλετε. Τρίωρο με τις φωτογραφίες, τετράωρο. Αν θέλετε κι εσείς να απολαύσετε την ποδηλασία σας σε αυτό το δρόμο, το συστήνουμε ανεπιφύλακτα. Απλά ξεκινήστε λίγα και νωρίτερα.
έτσι ώστε να απολαύσετε αυτή την πανέμορφη θέα. Αυτές ήταν λοιπόν οι 4 εξορμήσεις τις οποίες προτείνουν οι Island Escapers και φυσικά η αγαπημένη μας Φουτούρο. Καιρός ήταν να εξερευνήσουμε το πανέμορφο νησί στο οποίο ζούμε. Μέχρι το επόμενο μας βίντεο, απολαύστε αυτό το υπέροχο sunset.